Πήγαινε τώρα στην Κρητική Επιτροπή. Καλησπέρα. Δημήτρη, ξεκινάμε από σένα. Ωραίο το λάμπ μέσα που δίνει έντονο στοιχείο. Εμένα μου αρέσει. Μου αρέσει το σακάκι, το πορτοκαλί. Ίσως θα το βλέπα και σε λίγο κάποιο άλλο χρώμα. Γιατί το πορτοκαλί αυτό δεν είναι έντονο και εγώ αυτή την εμφάνιση θα μου άρεσε να την κάνεις λίγο πιο, να δώσεις περισσότερη ένταση σε χρώματα. Είναι τέλεια τα μαλλιά. Ναι. Μου αρέσει πίσω το μαλλί σου. Είσαι πολύ όμορφη σήμερα. Ευχαριστώ. Αυτό που θα άλλαζα, τι είναι. Θα άλλαζα το σακάκι και κάτσε να σου πω τι θα έβαζα. Κοίτα, θα μπορούσε να είναι ένα σακάκι στο χρώμα της ζώνης. Lime. Αυτό έλεγα, μην πείτε lime, μην πείτε lime. Θα έδινε μια ένταση πάρα πολύ ωραία που ταιριάζει και με το δέρμα σου και με τα μάτια σου και θα σε φώτιζε. Γιατί αυτό το σακάκι είναι ένα πορτοκαλί βέβαια, αλλά δεν είναι αυτό το πορτοκαλί το πολύ έντονο, το φλουό. Ναι. Είναι λίγο πεσμένο. Ήμουν ανάμεσα σε αυτά δύο. Δεν είμαι σίγουρος για το κόσμο αν με μπερδεύει και δεν θα ήθελα καθόλου, επειδή φτάνει μέχρι ψηλά αυτό το ζεμπρέκι, είναι στο χρώμα του δέρματος. Ουσιαστικά σου κόβει λίγο το λαιμό και δεν είμαι σίγουρος ότι θα έβαζα κόσμο εγώ εκεί. Ίσως θα έβαζα πιο ένταση στα σκουλαρίκια, αφού έχει και τα μαλλιά τραβηγμένα και είναι άδειο το πρόσωπο, θα γέμιζα το πρόσωπο με δύο ωραία σκουλαρίκια. Ίσως σε χρυσό όπως το έχει κάνει και όχι στο λαιμό. Ωραία προσπάθεια όμως είναι. Ευχαριστώ πολύ. Πάει το μαλλί πίσω, είσαι πολύ όμορφη. Καλά, θα μπορούσαμε τόσο που είπες να βάλεις και ένα τρία. Η Λιάννα. Κοίταξε, και εγώ συμφωνώ με τον Δημήτρη. Αν κρατήσεις τα pop στοιχεία και το πας χρωματικά, θέλει σίγουρα την ίδια ένταση σε όλα. Και επειδή το ζωνάκι είναι αυτό που ταιριάζει περισσότερα με όλα, περισσότερα από όλα τα χρώματα από αυτά που φοράς, έπρεπε να παίξεις αυτή την ένταση. Σίγουρα να αφαιρέσεις τα αξεσουάρ και ό,τι στοιχείο έχεις επάνω σου να είναι φλούο, να είναι έντονο. Η μεγαλύτερη επιφάνεια είναι το χρώμα που ταιριάζει περισσότερο, που είναι όντως το κίτρινο, το lime που έχεις από μέσα. Και από εκεί να τα συνδέσεις τα υπόλοιπα. Γιατί τώρα και η τσάντα είναι μουντή και το σακάκι είναι καμένο πορτοκαλί. Αν δεν υπήρχε αυτό. Αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα ήταν καθόλου ωραίο το look. Τώρα να σου πω, αν με ρωτάς προσωπικά, θα προτιμούσα να το έχεις διαχειριστεί τελείως διαφορετικά. Να το κάνεις λίγο πιο πολυτελές, να το πας με μαύρο και χρυσό. Να το κάνεις πιο βραδινό και τελείως διαφορετικό από αυτό που πήγες να κάνεις. Να το κρατήσεις λίγο σε πιο κομψή βάση, ας το πούμε έτσι. Τι θα βάλεις? Θα βάλω ένα δύο. Ευχαριστώ. Στέλιο. Ναι, θα πιαστώ από αυτό που είπε η Λιάννα πριν, ότι θα το προτιμούσε σε πιο πολυτελή εκδοχή αυτό. Και εγώ συμφωνώ, θα το πήγαινα με μαύρα, μπες και χρυσά. Θα φερούσα όλα τα χρώματα, θα κρατούσα αυτό το κολάν με την μπλούζα, τα οποία είναι πολύ ωραία και σου ταιριάζουν και ταιριάζουν και στο πρόσωπο σου πάρα πολύ, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο σήμερα, και τα μαλλιά σου έτσι όπως τα έχεις κάνει, όπως και το κολλιέ είναι ωραίο. Θα φερούσα τα χρώματα, θα έβαζα μπέζι μαύρα παπούτσια. Και θα ήταν μια πολύ ωραία εικόνα δυνατή, γιατί ξέρεις, τα χρώματα το κάνουν λίγο pop. Τα παπούτσια αυτά φαίνονται λίγο μίζερα, γιατί που σταματάει το κολάν είναι ένα σημείο που δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Θα έπρεπε να είναι μέχρι κάτω ή κάπως να έχει μια συνέχεια με δύο μαύρα λουράκια που θα έχει το παπούτσι. Ναι. Το σακάκι είναι πολύ oversized για ένα τόσο στενό ρούχο και η τσάντα είναι πολύ μεγάλη για μια βραδινή εμφάνιση. Ωραία. Είναι λίγο... μπερδεμένο. Παρ' όλα αυτά, η εξέλιξη είναι ξεκάθαρη στις εικόνες σου. Τι ωραία. Ναι, ναι. Είναι πιο bold το styling, όπως και στο προηγούμενο επεισόδιο, όπως και σε αυτό. Πιο ισορροπημένα όλα. Όμως αυτό το look δεν μ' αρέσει. Θα σου βάλω ένα, Ερυδά μου. Ευχαριστώ. Καλή βάση, αλλά δεν πέτυχε πολύ. Τι να τον κάνω που τον αγαπάω. 7,8 ναι, είναι η τελική βαθμολογία. Μπορείς να γυρίσεις τη θέση σου.